Πατρών ΑΕ. Νέος εκθεσιακός χώρος. Ακτίδη Νέων 167. Πάτρα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από την Πάτρα και την Δυτική Ελλάδα. Δευτέρα 21 Μαρτίου σήμερα, συνάντηση με τον Πρωθυπουργό θα επιδιώξουν οι εκπρόσωποι των φορέων προκειμένου να ενημερωθούν για τον τρόπο λειτουργίας των κέντρων φιλοξενίας. Σε αυτό κατέληξε η σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Στην εισηγησή του, ο κ. Κατσιφάρας τόνισε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε να δημιουργηθεί μια νέα οδός σε Βρώτα. Επιτάπητος στο προσφυγικό και το θέμα της δημιουργίας κέντρων φιλοξενίας στη Δυτική Ελλάδα, σε ευρεία σύσκεψη παρουσία αιρετών και των τριών νομών της Δυτικής Ελλάδος, εκπροσώπων των Ιερών Μητροπόλεων και Φορέων, αποφασίστηκε στάση αναμονής μέχρι ότου το Υπουργείο Εσωτερικών ανοίξει πλήρως τα χαρτιά του και ξεκαθαρίσει τι ακριβώς ζητάει και πώς θα λειτουργούν αυτά τα κέντρα. Όλοι γνωρίζετε καλύτερα από εμένα τους πιθανούς διαθέσιμους χώρους. Να υποδείξετε εσείς τους πιθανούς διαθέσιμους χώρους. Μιλάμε για χώρους αξιοπρεπείς, για πολιτισμένους χώρους, για μία ανθρώπινη στέγη. Μιλάμε για χώρους προσωρινής φιλοξενίας, όχι hot spot. Αυτά δεν γίνονται στην περιφερειά μας. Δεν γνωρίζω και δεν έχω καμία ενημέρωση για ποιο αριθμό πιθανά να μιλάμε για να φιλοξενήσουμε στην περιοχή μας. Γνωρίζω ότι θα είναι για προσωρινή διαμονή και φιλοξενία. Για άλλη μια φορά η κυβέρνηση είναι κατώτερη των περιστάσεων. Μπαίνουμε σε μια συζήτηση που πραγματικά δεν ξέρουμε το πλαίσιο. Ζητούν από τους δημάρχους να οριστούν θέσεις ή να υποδείξουν θέσεις, αλλά δεν ξέρουμε γιατί. Για κέντρα ανοιχτού τύπου, για κέντρα κλειστού τύπου, για πρόσφυγες, για παράτυπους μετανάστες. Γιατί, για πόσο χρόνο. Εμείς δεν θέλουμε χώρους εγκλωβισμού, εμείς θέλουμε να έχουμε χώροι φιλοξενίες, να μπορούν να μετακινηθούν, να ισχύουν οι διεθνείς συμβάσεις που υπάρχουν, η συνθήκη της Γενέβης, με βάση την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ, που έχουν δικαιώματα, άρα επομένως έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση της αίτησης ασύλου, να πάνε στον προορισμό τους, να ενωθούν οι οικογένειές τους. Περί αυτού πρόκειται. Εάν πρόκειται περί αυτού, θα το υποστηρίξουμε. Εάν πρόκειται για φυλακές, εμείς δεν θέλουμε, διότι δεν το θέλουν και οι ίδιοι. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, αρκετές ήταν οι φωνές που έκαναν λόγο για έλλειψη κυβερνητικού σχεδιασμού. Χώροι, κύριοι χώροι, έχουμε νοικείο στην περιοχή, έχουμε χώρους. Έτσι ώστε να τα σύρουμε αυτά για να έχουμε το τελικό σχέδιο. Εάν δεν έχουμε στοιχεία, πώς θα σχεδιάσουμε. Και αυτό περιμένω να ακούσω. Να ρωτήσω κάτι. Εσείς σαν κράτος έχετε χώρους. Και δεν τους λέτε εκεί. Τι ως πάντα. Αυτά θα σταλούν συλλογικά. Αυτά θα πρέπει να πάνε συλλογικά. Κύριε Παναγιωτόπουλε, ενδεικτικά έχετε κάποιους χώρους στο μυαλό σας. Αν υπάρχει, στο μυαλό μας, δεν μπορούμε να πούμε στο μυαλό μας ή έχουμε αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει η κυβέρνηση να μας πει τι σχέδιο έχει. Και εδώ βλέπουμε ότι δεν υπάρχει κανένα σχεδιασμός. Γιατί στη συνέχεια του αιτήματος να προτείνουμε θέσεις, υπήρξε άλλο έγγραφο το οποίο μας, ουσιαστικά μας ερωτούσε αν έχουμε πρόσφυγες, λέγοντας και το η χώρα δεν ξέρει αν έχουμε. Και δεύτερον, να πούμε ποιες ΜΚΟ δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας. Δηλαδή, το κράτος δεν τα γνωρίζει αυτά. Και τέλος πάντων, ποιος είναι ο σχεδιασμός. Είναι ιδιαίτερες σοβαρές οι στιγμές που ζούμε και σαν χώρα. Και ο Δήμος της Δυτικής Αχαΐας στην αλληλεγγύη και στην ανθρωπιά και ό,τι του αναλογεί, θα δούμε πώς ακριβώς θα το πράξουμε και με ποιο σχέδιο. Είναι επίφοβο για τους δημάρχους να μιλήσουν για χώρους.
όταν δεν έχουν αποσαφινιστεί πάρα πολλά πράγματα. Το δεδομένο όμως είναι και η αλληλεγγύη του κόσμου και η αλληλεγγύη και των δημάρχων σε αυτό. Δηλαδή δεν πρόκειται να βρείτε άνθρωπο εδώ να σας πει ότι δεν θα συνδράμω. Όμως το φαινόμενο της αμφισβήτησης της κυριαρχίας όταν σου βάζει μέσα της ΜΚΟ, σου βάζει μέσα ακόμα και το ποια θα είναι η δράση από τους νατοϊκούς ή ποιο είναι ακριβώς το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φανταστείτε το ότι κατεβαίνει πιο κάτω, το ίδιο δηλαδή αμφισβητούμενο σχέδιο, έρχεται προς υλοποίηση. Αυτό δεν είναι εύκολο να υλοποιηθεί. Έτσι όπως έχει τεθεί το ερώτημα από το Υπουργείο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να απαντήσουμε σήμερα. Τι ζητάνε ακριβώς, δηλαδή σε οργανωμένους χώρους, σε χώρους ανοιχτούς, κλειστούς, κάποιες προποθέσεις, πώς θα γίνει η διαχείριση, για πόσο καιρό, όλα αυτά τα ερωτηματικά, γιατί μας ρωτάνε και οι πολίτες μας, οι συμπολίτες εκεί, και εμείς πρέπει να απαντήσουμε. Πάνω στο θέμα αυτό όμως οι εξελίξεις τρέχουν. Καλησπέρα Μιχάλη. Καλησπέρα Έφη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Έχουμε λοιπόν και μία ακόμη, θέλω πολύ σύντομα να μου πεις την τελευταία εξέλιξη σε σχέση με ένα έγγραφο που έφτασε αμέσως μετά την λήξη της συνεδρίασης στην αποκεντρωμένη διοίκηση και στην ουσία ορίζει επικεφαλής του συντονιστικού οργάνου για το προσφυγικό του στρατό. Ακριβώς, και μάλιστα και στην 6η υγειονομική περιφέρεια έφτασε αυτό το έγγραφο. Θα δούμε αν έχει φτάσει και στην αιρετή περιφέρεια σε λίγο, γιατί μας ακούει ο Γενικός Γραμματέας ο κύριος Απόστολος Κατσιφάρας. Το έγγραφο αυτό λέει ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα συντονιστικό όργανο που θα διαχειρίζεται το κέντρο φιλοξενίας και επικεφαλής θα είναι αξιωματικός του ελληνικού στρατού. Υποθέτω ότι για την περίπτωση της Πάτρας θα είναι ο φρούραρχος ή κάποιος άλλος ανώτερος αξιωματικός. Το γεγονός αυτό προβληματίζει υπό την εξής έννοια, ότι ναι μεν γίνεται το παιχνίδι της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή στο όνομα της αυτοδιοίκησης για να βρεθούν οι χώροι φιλοξενίας και βεβαίως να υπάρχει και συμπαράσταση και βοήθεια από τους δύο οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, την περιφέρεια και τους δήμους. Βλέπουμε όμως ότι εμπλέκεται ο στρατός και παίρνει τα ηνία στην προκειμένη περίπτωση και εδώ υπάρχει ένας πραγματικός προβληματισμός. Υπάρχει προβληματισμός και πόσο πάμε. Νομίζω στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Κατσιφάρας, Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Κύριε Περιφερειάρχα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Κυρία Καρούλια, κύριε Μαχτάρη, άκουσα όλο το ρεπορτάζ. Όλο το ρεπορτάζ. Να πω τι κάναμε σήμερα, για να έχουμε μία βάση στη συζήτησή μας. Μετά από το έγγραφο του κυρίου Μπαλάφα, εμείς ως περιφέρεια ανταποκριθήκαμε. Γιατί ανταποκριθήκαμε και γιατί ανταποκριθήκαμε σε έναν σύντομο αλλά εύλογο χρόνο, προκειμένου να υπάρχει μια καλή προετοιμασία από όλους τους δημάρχους. Γιατί κυρία Καρούνια και κύριε Παρικάρη, το μεταναστευτικό, το προσφυγικό είναι ένα πολύ σύνθετο, πολύ δύσκολο και πολύ πολύπλοκο θέμα. Επηρεάζει τον πυρήνα της δημοκρατίας μας, επηρεάζει και προετοιμάζει την συνοχή της κοινωνίας και βεβαίως υπάρχει άλλη πλευρά της φιλοξενίας, του σεβασμού στον άνθρωπο, των αξιών που πρέπει να διέχονται από αυτή την ανάγκη που έχουμε, που πρέπει να προσδέξουμε. Άρα ως περιφέρεια κινηθήκαμε στον χρόνο που έπρεπε και συζητήσαμε με τους θεσμούς των τοπικών κοινωνιών. Σήμερα ανταποκρίθηκαν όλες οι δημοτικές αρχές. Ήταν οι εκκλησίες εκεί, ήταν τα τεχνικά επιμελητήρια, ήταν άνθρωποι οι οποίοι είναι αρχηγοί παρατάξεων. Το σύνολο των φορέων, κύριε Περιφερειάρχα. Να πάμε στα θετικά. Τι βγαίνει μέσα αυτή τη σύσκεψη? Ότι πράγματι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και τους φορείς της θα συνδράμουν. Θα συνδράμουν στα μέγιστα. Βεβαίως χρειάζεται μια κουβέντα η Δήμη με τα δημοτικά του συμβούλια, με τους συνεργάτες τους, έτσι ώστε από την επόμενη εβδομάδα να έχουμε και τους προτινόμενους διαθέσιμους χώρους. Δεν είναι εύκολη λύση του προβλήματος. Μάλιστα. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να είμαστε παρατηρητές. Εδώ είναι το ερώτημα, το ζήτημα, κύριε Γενικέ. Κύριε Γενικέ, εδώ είναι η ώρα που δοκιμάζεται. Μάλιστα. Η ελληνική κοινωνία είναι η ώρα που δοκιμαζόμαστε όλοι. Κατανοητό, θέλει ο Μιχάλης. Αυτό το χαρακτήρα είχε η δικιά μας πρωτοβουλία
κινηθήκαμε με πολύ υπεύθυνο τρόπο. Αυτό είναι γεγονός, κύριε Κατσιφαρά. Είναι γεγονός ότι κινηθήκατε άμεσα. Είναι γεγονός ότι συμμετείχε όλος ο κόσμος που έπρεπε να συμμετέχει σήμερα σε αυτήν τη σύσκεψη. Το αποτέλεσμα της είναι ότι πρέπει να συναντηθείτε με τον Πρωθυπουργό για να μάθετε το πώς και το γιατί, σε τι χρόνο και ποια θα είναι η οικονομία της συγκεκριμένης καταστάσεως όπως θα δημιουργηθεί στην Πάτρα. Από εκεί και πέρα, τι λέτε για το έγγραφο αυτό και την οδηγία να είναι επικεφαλής της διαχείρισης των κέντρων φιλοξενίας για να διαχειριστούμε αυτό το στρατιωτικός θέμα. Το ξέρετε, είναι πολύπλοκο το θέμα και πολλές φορές, εάν δεν το διαχειριστούμε σωστά, τι θα εισπράξουμε? Θα εισπράξουμε μια άναρχη κατάσταση. Μάλιστα. Θέλει κανείς να υπάρχει μια χαοτική κατάσταση? Όχι, δεν βέβαια. Σε καμία περίπτωση. Δεν μπορεί δηλαδή να κάνουμε τις διαπιστώσεις εμείς για την ειδωμένη, αλλά ταυτόχρονα να έχουμε πρακτικές που να μας οδηγούν στην ειδωμένη. Ιδιαίτερα εδώ στην Πάτρα υπάρχει εμπειρία από την προηγούμενη κατάσταση. Μην το ξεχνάμε αυτό. Βεβαίως. Ήταν στο λιμάνι της Πάτρας μια χαοτική κατάσταση. Ένιωθε κανείς περήφανος γι' αυτό? Όχι. Άρα αυτά τα συντονιστικά όργανα τι ρόλο θα διαδραματίζουν, θα πάω στα συντονιστικά όργανα. Θα πάω. Άρα λοιπόν, αυτό που εκφράσαμε στο σύνολο όλοι φορείς είναι η βούλησή μας, η πρόθεσή μας να συμμετέχουμε ενεργά προκειμένου το κομμάτι της ανθρωπιστικής βοήθειας και της φιλοξενίας να γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Για να γίνει όμως χρειαζόμαστε οργανωμένους χώρους που θα υπάρχει έλεγχος, που θα υπάρχουν και αρμοδιότητες και θα μπορεί ο καθένας να ξέρει τι κάνει. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε τώρα στο έγγραφο που λέτε εσείς. Πράγματι το είδα και εγώ το μεσημέρι, ήταν μετά τις κρίσεις το οποίο ήρθε σε εμάς. Είτε ποιος θα έχει την ευθύνη διαχείρισης ή ποια επιτροπή θα έχει την ευθύνη διαχείρισης των κέντρων. Και βέβαια ο συντονιστής θα είναι ο στρατός. Εμείς είχαμε πει και η Ένωση Περιφερειών, αλλά και η ΤΕΔ κεντρικά από την Αθήνα, ότι είμαστε όρημοι. Είμαστε όρημοι και μπορούμε να τα διαχειριστούμε εμείς στις περιφέρειες. Έχουμε και το στελεχειακό δυναμικό, όπου δεν έχουμε να βοηθηθούμε από το κράτος. Έχουμε τη βούληση, έχουμε τη λαϊκή εντολή να χειριστούμε όλα τα θέματα. Βεβαίως και πράγματι. Οπότε αυτό το έγγραφο που έρχεται, κύριε Κατσιφάρα, αλλάζει. Είναι η άποψη αυτή. Σας ακούω. Ναι, αυτό είπατε... το έγγραφο αλλάζει την κατάσταση. Όχι βέβαια, μα θα αλλάξει το πώς θα νιώθουμε εμείς σαν την ευθύνη του οικοδεσπότη. Όχι βέβαια, όχι, σε καμία των περιπτώσεων και δεν μπορεί κανείς να πει κάτι σχετικό πάνω σε αυτό. Όχι. Κύριε Κατσιφαρά, εδώ όμως μπαίνει ένα ζήτημα. Αναλαμβάνει τα ενία ο στρατός κάτω από ειδικές συνθήκες. Τίθεται θέμα εθνικής ασφάλειας. Τίθεται κάποιο άλλο ζήτημα. Ο στρατός αναλαμβάνει υπό την έννοια ότι θα προστατεύσει καλύτερα τα εθνικά συμφέροντα. Πώς να αλλιώς να το θέσω? Κύριε Παρακτάρη, έχετε την εντύπωση ότι υπάρχει κάποιο σοβαρό εθνικό σχέδιο στη χώρα μας? Δεν υπάρχει. Μια προσπάθεια γίνεται εκ των υστέρων. Ήθελα να πω ότι... Αφήστε με να σου πω, αφού έγινε πρώτα ειδωμένη, τρέχουμε εκ των υστέρων να καλύψουμε τα προβλήματα. Θέλω να πω όμως, κύριε Κατσιφαρά, ξέρετε τι συμβαίνει. Σας βάζουν μπροστά. Σας βάζουν μπροστά. Προσωπικά. Αφήστε με. Ναι. Σε ό,τι αφορά εμένα προσωπικά, την έννοια της δημοκρατίας, της ευθύνης, του σεβασμού στον άνθρωπο και τη συμμετοχή της αυτοδιοίκησης στο να λυθεί το πρόβλημα, δεν το αλλάζει. Έχω και εγώ τις επιφυλάξεις μου, έχω και εγώ τις αντιρρήσεις μου, αυτό. Αλλά η αξιοπρέπεια και της περιοχής μας, την οποία έχουμε χρέος και εγώ και οι δήμαρχοι και οι εκπρόσωποι των φορέων να την κρατήσουμε σε πολύ υψηλό επίπεδο και θα την κρατήσουμε μόνο αν διαμορφώσουμε χώρους ανθρώπινους με διεθνείς προδιαγραφές. Όχι να διαμορφώσουμε ένα χώρο προκειμένου να έχουμε μόνο να ποτίζει νερό. Δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Και να έχουμε τα προβλήματα αύριο το πρωί. Θέλουμε χώρους που να έχουν αξιοπρεπείς υποδομές, να είναι μια ανθρώπινη πραγματική στέγη, να υπάρχουν έλεγχος και κανόνες και με βάση τα διεθνή στάνταρ και το εθνικό δίκαιο. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν αποτελεί ζητούμενο αυτή τη στιγμή, κύριε Κατσιφάρα. Γιατί αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει το πώς θα λειτουργούν αυτοί οι χώροι.
Πού θα είναι και το πώς. Καταρχήν πρέπει να βρούμε, κυρία Καρούνια, καταρχήν πρέπει να βρούμε τους χώρους και μετά να αποφασίσουμε και πώς θα λειτουργήσουν. Εδώ τα μπλέκουμε όλα, τα βάζουμε στο ίδιο τσουβάλι και στο τέλος ξέρουμε τι μένει. Μένει στην κοινωνία μία πίκρα, και μία αμφισβήτηση, μα δεν μπορούμε. Θα ήθελα όμως να σας θέσω το εξής, κύριε Κατσιφάρα. Σας λέω ότι είναι η ώρα και μπορούμε να αποδείξουμε ότι μπορούμε να το διαχειριστούμε. Λοιπόν, εμείς το δεχόμαστε αυτό που λέτε. Να είμαστε και άνθρωποι, να είμαστε με την έννοια της οντότητας του ανθρώπου και αυτοδιοικητικοί. Να είμαστε αλλά και Έλληνες πατριώτες. Εγώ, κύριε Κατσιφάρα, θέλω να το βάλω ως εξής. Σας στέλνω το πρώτο έγγραφο και επί της ουσίας, γιατί πράγματι η κυβέρνηση δεν είχε κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο και ίσως να μην έχει ακόμα για αυτό το ζήτημα της διαχείρισης των προσφύγων στο έδαφος της χώρας μας. Σας στέλνουν το πρώτο, σας βάζουν μπροστά υπό την έννοια ότι ξέρουν ότι είστε ευαίσθητοι, ξέρουν ότι υπάρχει ανθρωπιά, άρα θα κινηθείτε προς αυτή την κατεύθυνση οργάνωσης της όλης υποθέσεως και ξαφνικά στέλνουν ένα δεύτερο και λένε έγγραφο και λένε ότι θα ηγείται ο στρατός εδώ. Και βεβαίως εγώ το καταλαβαίνω για να το πω πιο ευθέως, κύριε Γενικέ, το όλο ζήτημα. Όταν εμπλέκεται ο στρατός σε τέτοιου είδους διαδικασίες που αρμοδιότητα έχουν οι αιρετοί και η τοπική αυτοδιοίκηση, καταργούνται δημοκρατικά δικαιώματα. Λοιπόν, κύριε Παραχτάρη, καταλαβαίνω όλες τις προσεγγίσεις που κάνατε. Όμως σε καμία περίπτωση δεν πρέπει εμείς να πέσουμε σε καμία παγίδα. Σε καμία. Ποια είναι η ευθύνη μας? Η ευθύνη μας, η ηθική ευθύνη μας. Δεν πρέπει να είμαστε σωστοί οικοδεσπότες με την έννοια και τις αρχές της φιλοξενίας στην περιοχή μας για τους περαστικούς. Μα αυτοί οι άνθρωποι περαστικοί είναι, δεν θέλει να μείνει κανένας. Αναγκαστικά είναι στον τόπο μας τώρα. Ούτε πρέπει να είναι να μας λείψει η ανθρωπιά πάνω σε αυτό το θέμα. Θα τα βρούμε. Είναι μια άποψη αυτή που λέτε. Τώρα είναι και η δικιά μου άποψη, όπως το λέτε. Μάλιστα. Αλλά σας το λέω και από την αρχή. Αν είχαμε ένα πραγματικό εθνικό σχέδιο, μα δεν το βλέπουμε το προσφυγικό ένα ζήτημα από το καλοκαίρι. Μάλιστα. Δεν το βλέπουμε, το βλέπουμε. Υπάρχει καμία προετοιμασία. Άρα λέτε λοιπόν ότι όλα σχέδια επί χάρτου, κύριε Κατσιφάρα. Αντί να έρθει ανεξέλεγκτη κατάσταση, θέλω να είμαστε μπροστά, να είμαστε έτοιμοι. Μάλιστα. Να μην λέμε ότι δεν είχαμε το χρόνο, ούτε δεν προετοιμαστήκαμε σωστά, αφού το πρόβλημα το βλέπουμε και έρχεται. Και έρχεται. Ορίσατε νέα συνάντηση την ερχόμενη Δευτέρα, ναι, κύριε Κατσιφάρα. Θα είναι την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε λέτε ότι θα έχει γίνει και το ραντεβού με τον Πρωθυπουργό? Όχι, όχι, εγώ δεν έχω ζητήσει ραντεβού με τον Πρωθυπουργό. Και δεν ξέρω από πού έγινε αυτή η διαρροή, όχι σε καμία περίπτωση. Μάλιστα, πάντως υπάρχει... Δεν έχω ζητήσει, ούτε ξέρω από πού έγινε η διαρροή, δεν ζητήσαμε τίποτα από αυτά. Όποιο θέμα είναι, θα έχουμε σε επαφή με το συντονιστικό και τα αρμόδια Υπουργεία στην Αθήνα. Εμείς θα κοιτάξουμε να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Πέρα από την κριτική μας, πέρα από τις διαφορετικές θέσεις που μπορεί να έχει ο καθένας, υπάρχει ένα πράγμα που πρέπει να ενώσει όλους. Οι αρχές και οι αξίες του σεβασμού στον άνθρωπο, ανεξαρτήτου φυλής, η έννοια και η αρχή του οικοδεσπότη και ο σεβασμός στην τοπική κοινωνία. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Περιφερειάρχα. Και εγώ, και εγώ. Και βέβαια, και εγώ, επειδή το θέμα αυτό δεν ολοκληρώνεται και σίγουρα οι εξελίξεις θα είναι. Θέλω να βοηθήσουμε όλοι, κυρία Καρούνια, θέλω να βοηθήσουμε όλοι να αντιμετωπίσουμε το θέμα με νυφαλιότητα και ευθύνη. Να σας ευχαριστήσουμε. Είναι μια προσωπική μου πρόκληση και παράκληση. Καλό σας βράδυ, σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά, να είστε καλά, γεια. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε την τοποθέτηση σήμερα κατά τη διάρκεια της σύσκεψης στην περιφέρεια του Μητροπολίτη Πατρών κ. Χρυσοστόμου. Στο μεταξύ, ο Δήμαρχος Αιγαλίας, Θανάσης Παναγόπουλος, πρότεινε να νοικιαστούν κενά σπίτια στην περιοχή. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών δηλώνει αλληλέγγυος σε ό,τι έχει σχέση με την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των προσφύγων. Να ακούσουμε τις δηλώσεις. Τα προβλήματα τα οποία καλούμεθα να αντιμετωπίσουμε είναι, πρώτον, ότι θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι, όσοι θα είναι, δεν ξέρουμε. Πόσο θα καθίσουν, πάλι δεν ξέρουμε. Στους χώρους στους οποίους θα μείνουν να υπάρχει μια αξιοπρέπεια. Μιλούσαμε στην Ιερά Σύνοδο προημερών με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γουμενίσης, στον οποίον υπάγεται η Ιδωμένη, και μας περιέγραφε με τα μελανότερα χρώματα την κατάσταση που επικρατεί εκεί. Θα σας πω μόνο τούτο, έλεγε ότι τα παιδιά βόσκουν χορτάρι ως τα άλογα όντα και οι μητέρες
βρίσκονται νεκέδες από αυτούς που πετάμε, βάζουν νερό μέσα και κόβουν χορτάρια και τα βράζουν με νερό για να φάνε τα παιδιά. Αυτή η εικόνα μας προσβάλλει ως ανθρώπους. Η αντιμετώπιση αυτών των συνανθρώπων μας κρίνει την ποιότητά μας ως χριστιανών, ως Ελλήνων και ως ανθρώπων. Δίνουμε εξετάσεις. Όπως ξέρουμε οι πατρινοί και γενικότερα οι Έλληνες, εδώ οι δυτικοελλαδίτες και όλοι οι Έλληνες, να προσφέρουμε την ανθρωπιά μας. Είμαστε έτοιμοι ακόμα για αυτούς τους ανθρώπους που θα είναι περαστικοί, επαναλαμβάνω, από εδώ, και αυτό πρέπει να προσεχθεί ιδιαιτέρως, όχι γκέτο. Να μην δημιουργούμε γκέτα, ακόμα και από το σπίτι μας να φύγουμε, όπως κάνουν στην Ιδωμένη οι συγκινητικές αυτές στιγμές, γιατί η Ελλάδα ξέρει από προσφυγιά. Επαναλαμβάνω, δοκιμάζεται ο πολιτισμός μας. Είμαστε παρόντες στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Η πρότασή μου είναι, εμείς στο Αίγιο μέσα από 400 σπίτια εξενίκες, από το κατοικία και ορίσματα. Εφόσον χρηματοδοτηθούμε οικονομικά, και λέω ότι τα χρήματα ούτε η ΜΚΟ να τα πάρουν, γιατί έχουμε κακή πείρα από τη ΜΚΟ, όλα αυτά τα χρόνια, 20-30 χρόνια, θα τα πάρει η περιφέρεια και η Δήμη να τα διαχειριστούμε και θα λογοδοτούμε εμείς το κουτέλι. Λοιπόν, να πάμε να νοικιάσουμε τα 300-500 σπίτια με 2-3 εκατοστάρικα και οι συμπολίτες μας να έχουν ένα εισόδημα. Αυτοί οι άνθρωποι να αποκτήσουν κοινωνικές σχέσεις με τους λοιπούς Έλληνες, να μας γνωρίσουν, να τους γνωρίσουμε, να τους έχουμε δίπλα μας. Σε κάθε περιοχή θα ξέρουμε ότι έχουμε 5-10 οικογένειες. Θα τους πούμε συγκεκριμένο σημείο που θα πηγαίνουν να παίρνουν την τροφή τους. Θα τους πούμε πότε θα έχουν γιατρό, για να μπορούν να ζήσουν αξιοπρεπώς. Διαφορετικά δεν γίνεται το πρόβλημα. Ξέρετε τι θα παρατηρηθεί, εάν τους κλείσουν σε ένα ξενοδοχείο, σε ένα στρατόπεδο. Θα πηγαίνει η αστυνομία, θα τους φυλάει γύρω-γύρω και η παραπατικότητα σε όλο τον υπόλοιπο Δήμο θα είναι, θα μεγαλώσει 100 φορές επάνω. Έχουμε δυνατότητα και μία μπορούμε να στηρίξουμε τις δομές αυτές με συνεργασία βέβαια στο γενικό επίπεδο. Αλλά ξαναλέω και πάλι ότι δεν μπορεί να είναι χώροι που να μην αποτελούν υπόδειγμα ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Επειδή ζήσαμε πολλά πράγματα, αυτά που συμβαίνουν στην Ιδωμένη δεν μας περιποιούν τιμή και στα νησιά, και πρέπει εν πάση περιπτώσει αυτό το πράγμα να το λύσουν και εμείς βεβαίως θα μπορέσουμε να στηρίξουμε και αυτοί τους ανθρώπους αυτούς, αν και όταν θα έρθουν εδώ. Αλλά αυτό είναι το ανθρωπιστικό μας καθήκον. Το ουσιαστικό πολιτικό καθήκον, και υπάρχει πολιτικό καθήκον σε αυτή τη στιγμή, είναι αυτές οι συμβάσεις που έχουν καταστρατηγήσει τη συνθήκη της Γενέβης και υπογράφηκαν την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα μας βγάλουν σε καλό, δυστυχώς. Λοιπόν, Μιχάλη, το προσφυγικό πρώτο θέμα όμως και κατά τη διάρκεια της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Ακριβώς. Τι έγινε λοιπόν? Ένα ψήφισμα το οποίο εκδόθηκε μετά από διαδικασία ψηφοφορία, δηλαδή με διευρυμένη πλειοψηφία της Δημοτικής Αρχής, θα πούμε τι λέει μέσα σ' άκρες. Είχαμε όμως και ξεχωριστό ψήφισμα από την πλευρά της παράταξης του κυρίου Κώστα Χριστόπουλου, ο οποίος είναι και επί της ουσίας ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και από την παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή του κυρίου Κώστα Σπαρτινού. Το ψήφισμα που εκδόθηκε μέσα σ' άκρες αναφέρει ότι είναι καλοδεχούμενοι εδώ. Θα δείξουμε. Να πούμε, συγγνώμη Μιχάλη, ναι, να πούμε ότι η Δημοτική Παράταξη ΡΑΠ κατέθεσε ψήφισμα. Ακριβώς. Το δικό της ψήφισμα. Το δικό της ψήφισμα όμως του Οκτωβρίου του Δημοτικού Συμβουλίου. Ακριβώς. Επιμένει λοιπόν, εμένει σε αυτό που ήταν το ψήφισμα, έλεγε ότι είμαστε αλληλέγγυοι στους πρόσφυγες. Μα το ίδιο λέει και το ψήφισμα της Δημοτικής Αρχής που ψηφίστηκε με διευρυμένη πλειοψηφία. Είμαστε με τους πρόσφυγες να δείξουμε την αλληλεγγύη μας. Πλην όμως η Πάτρα δεν έχει κατάλληλους χώρους για να εγκατασταθούν. Εξάλλου, όπως λέει το ψήφισμα, και είναι και η παλιά θέση της Δημοτικής Αρχής, δεν μπορούμε να τους κρατήσουμε εδώ, να μην μετατραπούμε σε φυλακή ανθρώπινων ψυχών, να τους δοθούν χαρτιά και να πάνε στον προορισμό. Στην εισήγηση του, ο Δήμαρχος, ο κ. Πελετίδης Μιχάλη, έδειξε τον μπαλάκι στην κυβέρνηση, στο Υπουργείο, είπε να βρει το Υπουργείο και η κυβέρνηση τους χώρους που θα φιλοξενήσει αυτούς τους ανθρώπους. Ακριβώς. Εδώ και όχι η Δημοτική Αρχή. Και τελικά σε ρωτάω, η Δημοτική Αρχή λέει όχι στα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων όταν καλείται να βρει τους χώρους, και ναι στα κέντρα φιλοξενίας όταν τα έχει βρει κάποιος άλλος? Όχι, όχι. Απλά η Δημοτική Αρχή είναι κατά των κέντρων, υπό την έννοια της συγκέντρωσης
προσφύγων σε κάποιους χώρους. Δεν όπου... έχει πρόβλημα όμως αν δεθεί ο χώρος από το Υπουργείο και φέρει εδώ τους πρόσφυγες. Δεν θέλει να έχει την ευθύνη, γιατί η πολιτική θέση της Δημοτικής Αρχής είναι καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες, όμως τα δικαιώματά τους που πηγάζουν μέσα από τη συνθήκη της Γενέβης είναι να τους δοθούν χαρτιά και να αναχωρήσουν την Πάτρα αξιοπρεπώς και με τη βοήθεια και την αλληλεγγύη του λαού και επειδή να πάνε στους χώρους, στις χώρες προορισμού. Η διαμορφωθήσα κατάσταση, λέει άλλα Μιχάλη, και αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να μείνουν για 1-2 χρόνια στην χώρα. Αυτό είναι το αντικειμενικό. Εγώ σας ανέφερα το ιδεολογικό. Ναι, και πρέπει όμως επί του αντικειμενικού, σε αυτή τη βάση αυτή να δούμε το θέμα. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα και φαίνεται ότι το μπαλάκι, όπως και να έχει το πράγμα, η κυβέρνηση το έχει ρίξει στον Απόστολο Κατσιφάρα, στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. Αυτός πρέπει να βγάλει το φίδι από την τρύπα και τελικώς αυτό φαίνεται ότι θα γίνει στο τέλος. Με μία όμως διαφοροποίηση σε σχέση με αυτά που λέγαμε προηγουμένως, ότι θα ήθελαν πάρα πολύ, θα δούμε με τις αντιδράσεις που θα καταλήξει, που θα κατσιμπήλια δηλαδή, να μην έχει τα ηνία της διαχείρισης στα κέντρα φιλοξενίας η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, να την έχει ο στρατός επί της ουσίας. Και όταν μάλιστα ακούσαμε σήμερα πρωί-πρωί τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ριζούλη, να λέει ότι δύο θα είναι τα κέντρα τα οποία θα δημιουργηθούν στην περιοχή της Αχαΐας, της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής. Απλά και δεν θα είναι στην παραλιακή ζώνη. Δεν θα είναι στην παραλιακή ζώνη, δηλαδή στην Πειραϊκή, Πατραϊκή, για ένα παράδειγμα. Δεν θέλω. Θα είναι απέναντι από το λιμάνι, θα είναι λίγο πιο μακριά. Ακριβώς, θα είναι λίγο πιο μακριά. Θα είναι λίγο πιο μακριά. Για να μην γελιόμαστε τώρα, θα είναι λίγο πιο μακριά από το λιμάνι. Πράγματι, όπως το λες, έτσι έχουν τα πράγματα. Και ταυτοχρόνως είπε ότι πρόκειται το ανώτερο για 2.000 πρόσφυγες. Αυτά είναι τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής. Και να πούμε, βέβαια, επειδή αναφέρθηκε στον βουλευτή Αχαΐας, τον κύριο Ριζούλη, ότι αυτή την ώρα σε εξέλιξη είναι μια συνεδρία του συντονιστικού της νομαρχιακής του ΣΥΡΙΖΑ με το θέμα, με το ίδιο θέμα για το προσφυγικό. Θα γίνει μια ενημέρωση για το τι έγινε σήμερα στην, των μελών του συντονιστικού, για το τι έγινε σήμερα στη σύσκεψη στην περιφέρεια. Θα κατατεθούν οι απόψεις και αυτές οι απόψεις από τον κύριο Ριζούλη θα μεταφερθούν αύριο στο Υπουργείο, όπου είναι ο κύριος Ριζούλης μέλος της Επιτροπής για το Προσφυγικό, και θα γίνει μια νέα συνεδρία στο Υπουργείο. Θα μεταφερθούν λοιπόν και οι απόψεις των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στην Αχαΐα στο Υπουργείο, και αύριο νομίζω θα έχουμε και νεότερα. Να πάμε όμως, Μιχάλη, θα συνεχίσουμε εμείς για το θέμα του προσφυγικού. Να πάμε να δούμε το ρεπορτάζ σε σχέση με το δημοψήφισμα που ζητούν οι κάτοικοι του νοτίου διαμερίσματος στην Πάτρα. Οι αντιδράσεις εκφράζονται λοιπόν, δημοψήφισμα για το αν θα πρέπει να γίνουν κέντρα φιλοξενίας εδώ ή όχι, και εκφράζονται αυτές οι αντιδράσεις μετά τη φημολογία για εγκατάσταση κέντρου φιλοξενίας στην περιοχή τους. Ήδη η περιοχή είναι υποβαθμισμένη. Τελείως υποβαθμισμένη. Δεν θα γίνουμε και καλέ. Ζητούν δημοψήφισμα οι κάτοικοι του νότιου διαμερίσματος στην Πάτρα για το ενδεχόμενο κατασκευής κέντρου φιλοξενίας μεταναστών, προκειμένου να αποφασίσουν οι πατρινοί για τυχόν δημιουργία του. Η κυβέρνηση έκανε την εφαρμογή δημοψήφισμα αν θέλουμε το μνημόνιο και μας το γύρισε πίσω. Εμείς δεν κάνουμε και ένα δημοψήφισμα. Οι νόμοι είναι για να εφαρμόζουν και να λειτουργούν. Είτε το θέλουν είτε το θέλουν. Και εκάστοτε η κυβέρνηση. Αυτή είναι η νόμη. Και ο νόμος, η Βουλή το λέει να γίνεται δημοψήφισμα. Πάμε κανένα δημοψήφισμα, αποφασίζουμε τους όλουμε ή δεν τους όλουμε. Εμφανίζονται αντίθετοι, ενώ παράλληλα αναφέρουν πως δεν θα δεχτούν την υποβάθμιση της περιοχής τους. Το δημοψήφισμα πρέπει να γίνει και πρέπει να πει και ο κόσμος και όχι, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, σαν το ζητητάς το λόγο και πρέπει να πει και όχι. Γιατί αυτή τη στιγμή ούτε η ίδια η κυβέρνηση ξέρει πόσο άτομα θα φιλοξενήσει εδώ πέρα και πώς θα γίνει. Και αν θα είναι και αυτοί οι που λένε τα άτομα. Γιατί στην Περιφέρεια Πατριακή κάποτε λέγανε για 300 άτομα και ήταν 2.000. Ποιος θα πάρει την απόφαση, θα μας πει ότι θα γίνει εκεί πέρα, θα είναι για κάποιο συγκεκριμένο όριο. Και πόσοι θα είναι, και αν θα είναι αυτοί, και ποιος τους ταΐσει και από πάνω. Γιατί εμείς εδώ πέρα δίνουμε το στερήμά μας και βοηθάμε και κόσμο. Ο κόσμος έχει πραγματικά ανάγκη. Κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν ότι το ζούνε. Αν γίνει αυτό, θα έρθουν όλα τούμπα εδώ στην Πάτρα. Παράλληλα τονίζουν πώς θα αντιδράσουν αγωνιστικά για την αποτροπή ίδρυσης των κέντρων αυτών. Λοιπόν, Μιχάλη. Δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο. Είναι δεν φήμες. Υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, είναι φήμες. Ωστόσο, επειδή ακούγονται περιοχές στις νότιες συνοικίες, οι κάτοικοι τρέχουν να προλάβουν, να εκφράσουν την αντίρρησή τους και ζητούν δημοψήφισμα.
Εάν μάθουμε το κέντρο από όπου πηγάζουν οι φήμες, τότε θα καταλάβουμε πάρα πολλά. Ενδεχομένως, λέω τώρα, Έθη, να διαρρέουν συγκεκριμένες φήμες κάποια κέντρα προκειμένου να δοκιμάσουν την κοινή γνώμη της περιοχής. Η κοινή γνώμη λοιπόν των δυτικών συνοικιών της Πάτρας δοκιμάστηκε. Αντιδρούν όλοι οι εκπολιτιστικοί σύλλογοι. Κάνουν λόγο για δημοψήφισμα. Λένε όχι στην περιοχή μας. Εξάλλου η περιοχή αυτή έχει δοκιμαστεί και κατά το παρελθόν, όταν είχαμε τους Αυγανούς και όταν άρχισε τη λειτουργία του το νέο γενάρι. Και εκεί στηρίζονται, οι κάτοικοι, Μιχάλη, και να πούμε κάτι που μου έλεγε ένας κάτοικος από το νότιο διαμέρισμα σήμερα που μιλούσαμε. Μας θυμίζει τη δολοφονία που είχε γίνει από κάποιους μετανάστες πριν από μερικά χρόνια. Ακριβώς στην περιοχή, 4-5 χρόνια. Δεν θα πρέπει να στηριζόμαστε σε μια δολοφονία. Όχι, κάθε άλλο. Έτσι, δεν είναι οι πρόσφυγες, δεν είναι εγκληματίες. Ακριβώς. Όλοι οι πρόσφυγες δεν είναι εγκληματίες. Επειδή είχε συμβεί ένα περιστατικό, δεν μπορούμε να το... Να το κάνουμε σημαία γιατί και Έλληνες εδώ δικοί μας είναι δολοφόνοι. Ακριβώς. Πάντως υπάρχει αυτή η φημολογία η οποία στάθηκε ικανή να ενεργοποιήσει αμέσως τους κατοίκους και τους εκπροσώπους των φορέων των συνοικιών αυτών και να κάνουν λόγο για δημοψήφισμα. Ετοιμάζουν ένα κείμενο το οποίο θα το υπογράψουν όπως υπολογίζουν οι άνθρωποι που συντονίζουν την υπόθεση, χιλιάδες άτομα των περιοχών αυτών. Και θα έχουμε λοιπόν νεότερα και για αυτό το θέμα αύριο. Να σε ευχαριστήσω, Μιχάλη, καλό βράδυ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.